Στι 28 Απριλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολή έντυπη φορολογική δήλωση από του μισθωτού για το έτο 2015, είτε ταχυδρομικό είτε στα κατατόπου σε γραφεία του Τμήματο Φορολογία. Κάποιο που δεν θα προλάβει αυτή την προθεσμία μπορεί να την υποβάλει πλέον ηλεκτρονικά μέχρι τι 31 Ιουλίου, 31 Εβδόμου δηλαδή, ε, μέσω τη υπηρεσία TaxisNet και πάλι θα είναι εμπρόθεσμη. Ναι, αλλά θα πρέπει εκεί να έχουμε συγκεκριμένη διαδικασία να κάνουμε για να μπορούμε να εγγραφούμε ναι, ηλεκτρονικά. Πρέπει, ναι, πρέπει να είμαστε εγγεγραμμένοι στην α, υπηρεσία TaxisNet. Ε, στην ιστοσελίδα τη υπηρεσία αυτή υπάρχουν οι τρόποι εγγραφή, είτε θα γίνει με έντυπο, είτε μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντα του κωδικού κάποια φορολογία που έχουμε λάβει. Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογία, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε παράταση στην υποβολή αιτήσεων. 100 ευρώ είναι το πρόστιμο για όσου καθυστερήσουν στην υποβολή τη αίτηση το 100 ευρώ πρόστιμο αφορά μόνο αυτούς που έχουν υποχρέωση. Και υποχρέωση έχουν όσα άτομα έχουν ε, μεικτό εισόδημα πέραν των 19.500 ευρώ. Μεικτό εννοούμε το ακάθαρτο μισθό που παίρνουμε πριν οποιασδήποτε αποκοπές ή αφαιρέσεις γίνονται από το μισθό μας. Όλοι οι υπόλοιποι δεν κάνουν. Ναι, κάποιο που παίρνει ας πούμε μισθό 10.000 δεν έχει υποχρέωση να βάλει δήλωση. Οπότε οποτεδήποτε τη βάλει δεν έχει αυτό το πρόστιμο των 100 ευρώ. Με βάση τον σχετικό νόμο, όσοι δεν ανταποκριθούν στι φορολογικέ του υποχρεώσει θα επιβαρυνθούν από την 1η Αυγούστου με πρόσθετο πρόστιμο επί του οφειλόμενου ποσού 10% συν 4% τόκο υπερημερία ετησίω. Οι εμπρόθεσμε πληρωμέ γίνονται τόσο ηλεκτρονικά μέσω τη JCC Smart όσο και στα κατατόπου σε επαρχιακά γραφεία ίσπραξη φόρων.